Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην οθόνη που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την ευθυντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε βεβαίως θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά μαθητές του Ιησού Χριστού, που μαθητεύουμε μαζί με εσάς μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο φίλο μας και αδελφό μας. Καλή σας ημέρα, αδέλφια μου αγαπητά. Ο Κύριος σας εύχομαι να ευλογεί πάντα το έργο σας. Σας ερωτώ πρώτον, Εβραίους έψιλον 14. Διαβάζω, έψιλον 14. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, ήτην εις δια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, στο να διακρίνωσιν το καλόν ή των κακών, ή το κακόν. Ποιοι είναι οι τέλειοι και ποια είναι η στερεά τροφή. Δεύτερον, Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο και έξι εδάφιο. Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη λέγει «και ας προσκυνήσωσιν», εις αυτόν πάντες οι άγγελοι. Το πρωτότοκον εις την οικουμένη λέγει «γιατί τον αποκαλεί πρωτότοκον και πότε τον εισήγαγε στην οικουμένη». Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, αγαπητέ μας φίλε, ευχαριστούμε το Θεό για σένα και για τις ερωτήσεις που μας στέλνεις. Για να πάμε πρώτα λοιπόν, Εβραίους έψιλον 14. Το ξαναδιαβάζω. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, ήτην εις δια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, εις το να διακρίνωσι το καλόν. Διαβάζω και παρακάτω, έκτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Δια τούτο αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Θεού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Η αλήθεια είναι ότι η προτροπή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι να φερόμεθα προς την τελειότητα. Και συνεχίζει, των τελείων είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι κατά την έξιν έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στον διακρίνων στο καλόν και το κακόν. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σου, καθώς ο Θεός θέλει να τελειοποιούμεθα. Και μάλιστα έβαλε μέσα στην Εκκλησία διακονίες, αποστόλους, ο Χριστός έβαλε μέσα στην Εκκλησία διακονίες, αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, διδασκάλους και ποιμένες, δια των καταρτισμών και δια την τελειοποίηση των Αγίων. Θέλει λοιπόν ο Θεός την τελειοποίησή μας. Όμως να δούμε την ιστορία του ανθρώπου, να μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους το πρώτο κεφάλαιο και το 26 εδάφιο, διαβάζω, επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά,
και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα για να μην καυχηθεί ούτε μία σάρξη ενώπιον του Θεού. Άρα λοιπόν ο χριστιανός ξεκινάει με την επίγνωση, τη βαθιά γνώση ότι ο Θεός τον εξέλεξε όχι επειδή είναι σοφός, καθώς εξέλεξε τα μωρά του κόσμου τούτου για να κατεσχύνει τους σοφούς, όχι επειδή ήταν δυνατός, αλλά τους τα ασθενή του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά, και όχι γιατί ήταν ευγενής, αλλά τα αγενή και τα εξουθενημένα και τα μη όντα εξέλεξε ο Θεός για να καταργήσει τα όντα. Έτσι λοιπόν αρχίζει η χριστιανική μας ζωή. Καθώς ο Θεός εκλέγει τα εξουθενημένα και τα μη όντα. Τους αποκαλύπτει τον Χριστό και ο Χριστός τους προσθέτει στην Εκκλησία. Άλλωστε είναι γεγραμμένο και στον Ισαΐα τον προφήτη και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, καθώς λέγει ο Χριστός «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, δια να ευαγγελίζομαι τους πτωχούς, με απέστειλε να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους και να παρηγορήσω τους πενθούντας». Δηλαδή ο Χριστός απευθύνεται, καθώς εχρίστη από τον Πατέρα δια Πνεύματος Αγίου, απευθύνεται στους φτωχούς, δεν απευθύνεται στους πλούσιους. Και μάλιστα η γραφή λέει «Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τη ταπεινή». Απευθύνεται στους εχμαλώτους για να κηρύξει ελευθερία, στους συντετριμένους στην καρδιά, τους απελπισμένους, τους απογοητευμένους για να τους ιατρεύσει, στους δεσμίους για να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίων, στους πενθούντας για να τους παρηγορήσει. Αφενός μεν λοιπόν τα μωρά, τα αγενή, τα ασθενή, τα μη όντα, τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και πρόσθεσε στην Εκκλησία Του δια του Ιησού Χριστού, αλλά και ο Χριστός κηρύττει στους φτωχούς, στους πενθούντας, στους εχμαλώτους, στους δεσμίους, στους συντετριμένους στην καρδία, ώστε αυτοί μπορούν να τον δεχτούν και να τους προσθέσει στη Σιών και να τους παρηγορήσει και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή τους. Άρα λοιπόν η πρόσκληση του Θεού είναι συγκεκριμένη προς τους εξουθενημένους, τα μη όντα και τους ταλαιπωρημένους. Μάλιστα ο Χριστός λέγει «Δεν ήρθα για αυτούς που βλέπουν, αλλά για τους τυφλούς ήρθα. Δεν ήρθα για τους υγιείς, για τους αρρώστους ήρθα. Δεν ήρθα για τους καλούς ανθρώπους, για τους αμαρτωλούς ήρθα. Να συγχωρήσω τις αμαρτίες τους, να τους ελευθερώσω από τις αμαρτίες τους». Άλλωστε και στον Ιωσήφ ο άγγελος είπε «Κατόναρ», στον ύπνο του, ότι θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν που σημαίνει σωτήρ, διότι αυτός θα σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Ήρθε λοιπόν για τους αμαρτωλούς, για να σώσει το λαό της από τις αμαρτίες του. Όταν όμως ο Θεός προσθέτει δια του Ιησού Χριστού τους ανθρώπους στην Εκκλησία, τότε αρχίζει η εκπαίδευση, η παιδεία, η αναβάθμιση, η αποκάλυψη, ο αγιασμός, η καθαρότητα, η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε μέσα σε λίγα χρόνια, να λέει ο Απόστολος Παύλος, αφού πρώτα είπε ότι τα μωρά του κόσμου τούτου και λοιπά εξέλεξε ο Θεός, να λέει τώρα στους αδελφούς της Κορίνθου στην πρώτη του επιστολή, δηλαδή με ένα διάστημα 4-5 ετών, «Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεό μου, δια σας, δια την χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δια του Ιησού Χριστού», στους φτωχούς ήρθε, «αλλά κατά πάντα επλουτίστητε» πού? «Κατά πάντα λόγων,
πλουτίστητε στην αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, στη δύναμη του Λόγου του Θεού, στα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εμπλουτίστε κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν. Και λάβατε πάσαν γνώσιν της μυστηρίας, των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, του θελήματος του Θεού, της αιώνιας ζωής, των ουράνιων πραγμάτων. Πώς, καθώς εστηρίχθη μαρτυρία του Χριστού μεταξύ σας. Άρα ο Χριστός ήταν μεταξύ σας, αυτός μαρτυρούσε, και η μαρτυρία του Ιησού Χριστού είναι το πνεύμα της προφητείας. Αυτός κηρύττει, αυτός σας δίδασκε, αυτός σας οδηγούσε, γιατί αυτός είναι ο καθηγητής σας και ο δάσκαλός σας. Και αυτός συμμαρτυρούσε στη ζωή σας. Και αυτός άλλαζε τη ζωή σας. Άρα σας εκπαίδευε σαν καθηγητής, σας έσωζε σαν σωτήρ, σας ευλογούσε σαν οδοτήρ παντός αγαθού, σας καθοδηγούσε σαν καθηγητής, σας πλούτιζε με το λόγο του, πάντα λόγο και με πάσα γνώση. Καθώς μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η μαρτυρία του Ιησού Χριστού, ώστε δεν μείνατε πίσω σε κανένα χάρισμα, προσμένοντες στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μείνατε σε κανένα χάρισμα Πνεύματος Αγίου πίσω, καθώς, και εκεί ενεργούν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, προσμένετε με χαρά την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την αρπαγή της Εκκλησίας σε εσάς. Περαιωσμένοντας λοιπόν την αποκάλυψη του Χριστού, αυτός έχει αναλάβει την υποχρέωση εν τέλει να σας στηρίξει και να σας αγιάζει και να σας καταστήσει αμέμπτους την ημέρα εκείνη που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Πιστός λοιπόν ο Θεός, για το οποίο προσεκλήθητε στο να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Και επιπλέον είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος μας κατέστησε συγκοινωνούς, να έχουμε κοινωνία με τον Υιόν Του το μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Κοινωνία αγάπης, καθώς ο Χριστός λέγει, αγάπης και φιλίας, καθώς ο Χριστός λέγει, ότι δεν εκλέξατε σε μένα, εγώ εξέλεξα εσάς. Και το σημαντικότερο απ' όλα, δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, αλλά φίλους μου σας λέγω, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Άρα κοινωνία αγάπης, κοινωνία φιλίας, κοινωνία δόξης αιωνίου Θεού. Και έτσι οδηγείται ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίον προσθέτει ο Χριστός στην Εκκλησία, από μωρών του κόσμου τούτου. Διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο και το 25 εδάφιο, διότι το μωρόν του Θεού πλέον, από μωρόν του κόσμου τούτου γίνεται μωρόν του Θεού, το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Η μεταβολή είναι πλήρης. Πλήρης. Μπαίνει στην Εκκλησία καθώς εκλέγει ο Θεός το μωρόν του κόσμου τούτου, ο Θεός το μετατρέπει σε μωρόν του Θεού που είναι σοφότερο των ανθρώπων. Μπαίνει στην Εκκλησία καθώς ο Θεός εκλέγει τα ασθενή του κόσμου τούτου, τα μετατρέπει σε ασθενή του Θεού, τα οποία είναι ισχυρότερα των ανθρώπων. Όμως ας δούμε, όπως είπες, την τελειοποίηση, διότι ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, μας προτρέπει να φερόμεθα προς την τελειότητα. Διαβάζω λοιπόν από το Λόγο του Θεού, από το Δέλτα κεφάλαιο και από το 4 κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα, ως της διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, διαναλάβομεν έλεος και να ανέβρομεν χάρη προς βοήθειαν
εις εύκαιρον προς βοήθειαν εν καιρό χρειάς. Μάλιστα, στο 19 εδάφιο του 10ου κεφαλαίου λέγει ο Λόγος του Θεού, έχοντας λοιπόν αδελφοί παρησία, να εισέλθουμε στα Άγια δια του αίματος του Ιησού. Μέσα από το Λόγο του Θεού λοιπόν έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, εμείς οι πιστοί, που μας πλουτίζει ο Θεός κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση, να εκμεταλλευόμεθα τις αποκαλύψεις του Λόγου του Θεού, πλησιάζοντας το Θεό με τον τρόπο που ο Θεός θέλει, για να απολαμβάνουμε αυτά τα οποία ο Θεός μας υπόσχεται. Έτσι λοιπόν, έχοντες παρησία, μπορούμε να εισέλθουμε στα Άγια δια του αίματος του Ιησού Χριστού, δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς γνωρίζουμε ότι στα Άγια του Ουρανού υπάρχει μέγας αρχιερέας για μας, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτός ο οποίος εισήρχεται στα Άγια των Αγίων μια φορά το χρόνο και εκπληρούσε θυσίες και προσφορές υπέρ των αμαρτιών του λαού. Τώρα όμως, αυτό ήταν τότε τύπος σκιά των μελώντων, τώρα όμως υπάρχει ο αληθινός μέγας αρχιερέας μας, ο οποίος διήλθε τους ουρανούς, στέκεται στα δεξιά του Πατρός, καθήμενος στο θρόνο του Θεού. Και εκεί μεσητεύει περί μόν. Και μας λέει τώρα ο Λόγος του Θεού. Τώρα πια ανοίχθηκε ένας καινούριος δρόμος, καθώς σκίστηκε το καταπέτασμα της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι το σώμα του Χριστού. Και μπορούμε όλοι μας να εισερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Πώς? Πρώτον, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, δηλαδή εξομολογούμενοι τις αμαρτίες μας, μετανοώντας για τις αμαρτίες μας, επικαλούμενοι το αίμα του Χριστού και καθαριζόμενοι από πάσα αμαρτία, καθώς είναι γεγραμμένο, το αίμα του Χριστού του Υιού του Θεού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας, όταν έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα αλλήλων. Όταν είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι στην παρουσία του Θεού με όλους τους αδελφούς μας. Μπαίνουμε λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε δια του αίματος του Χριστού, αλλά και δια του Πνεύματος του Αγίου. Πώς? Μπαίνουμε μέσα στο ταμείο μας και εκεί στο ταμείο μας εξομολογούμε ό,τι μας βαραίνει που έχει λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο με φόβο Θεού και ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει, αφού προηγούμενα όμως έχουμε φέρει στο μυαλό μας όλους τους ανθρώπους που έχουν κάτι εναντίον μας και εμείς έχουμε κάτι εναντίον τους και τους συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά, προσευχόμενοι ταυτόχρονα να τους ευλογήσει πολύ ο Θεός και πιο πολύ από μας. Έτσι, να είναι δυνατόν το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας, γιατί εάν δεν συγχωρούμε τα αμαρτήματα και τα πτέσματα των ανθρώπων που αμάρτησαν ή έπτεσαν σε μας, ούτε και ο Πατέρας μας ο Ουράνιος μπορεί να συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες. Και ύστερα, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, δια της πίστεως, εισερχόμεθα με παρησία στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Και εκεί ανοίγουμε την καρδιά μας, προσφέρουμε δεήσεις και οικεσίες, συνομιλούμε με τον Πατέρα μας τον Ουράνιο εν το κρυπτό για να μας ανταποδώσει εν το φανερό. Και εκεί στο θρόνο της χάριτος λαμβάνουμε έλεος, το έλεος του Θεού, και βρίσκουμε χάρη ενώπιον του προς βοήθειαν για τον καιρό της ανάγκης της δικής μας ή των οποιονδήποτε άλλων ανθρώπων προσευχόμεθα, της οικογένειάς μας, των αδελφών μας, της εκκλησίας. Και έτσι ο Θεός μας διδάσκει αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι προληπτική ιατρική, προληπτικό αγιασμό, προληπτική βοήθεια. Γνωρίζει ο Θεός τις ανάγκες και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και αναλαμβάνει αυτός, καθώς μας δίνει έλεος και βρίσκουμε χάρη ενώπιον του, να τακτοποιήσει τα θέματα που θα δημιουργηθούν, ώστε ο άνθρωπος να περπατάει απρόσκοπτα τη ζωή του προς την παρουσία του Θεού. Για σκεφτείτε να έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια μας, συγχώρεσέ με Θεέ μου για τη λέξη εργαλείο, μια τέτοια αποκάλυψη, μια τέτοια οδό που να φτάνουμε στο θρόνο της χάριτος του Θεού
και εμείς να μην το εκμεταλλευόμαστε, να μην το χρησιμοποιούμε, να μην εισερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος για να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη για τον καιρό της ανάγκης μας. Αυτός λοιπόν και μας δίνει το παράδειγμα το δικό του Ιησούς Χριστός που είναι ο τύπος, το πρότυπο το δικό μας. Τον καιρό, τις ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής και δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ησυχεσίες, άρα λοιπόν σαν άνθρωπος ο Χριστός διανυκτέρευε στην προσευχή και μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε θυσίες, δεήσεις και ηκεσίες. Είναι προσφορά. Προσφορά είναι να δέεσαι και να ηκετεύεις τον Θεό. Δηλαδή χαίρεται ο Θεός. Γι' αυτό και τι μας λέει, όταν προσεύχεσαι να εισέρχεσαι μέσα στο ταμείο σου, να κλείνεις την πόρτα και εκεί να μιλάς στον Πατέρα σου, ο οποίος σου αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, και αυτός θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Τι θα σου ανταποδώσει, την προσφορά σου, των δεήσεών σου και των ηκεσιών σου. Χαίρεται ο Θεός να τον πλησιάζεις, να δέεσαι και να προσεύχεσαι, γιατί αυτό το θεωρεί προσφορά. Χαίρομαι να έρχεσαι να μου φέρνεις τα αιτήματά σου. Χαίρομαι να έρχεσαι να μου φέρνεις τα προβλήματά σου, τις δυσκολίες σου, με δεήσεις, με ηκεσίες, με κλάμα, με θλίψη, με πόνο. Χαίρομαι. Γι' αυτό και ο Χριστός έτσι έκαμε, που είναι το πρότυπό μας, σε αυτόν που ήξερε ότι σώζει εκ του θανάτου. Και συνεχίζει. Και εισηκούστη ο Ιησούς Χριστός, όχι γιατί είναι Υιός του Θεού, αλλά δια την ευλάβειά του. Εισηκούστη δια την ευλάβειά του. Γιατί? Γιατί ήταν προσεκτικός πολύ στη λεπτομέρεια στο φόβο του Θεού. Προσεκτικός πολύ. Είχε φόβο Θεού. Και αυτό θέλει ο Θεός από μας. Να έχουμε φόβο Θεού. Να μην λυπήσουμε το Θεό, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Και πώς δεν θα λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο? Όταν πολύ προσεκτικά, στην κάθε λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, μένουμε έτσι πως μας θέλει ο Θεός. Προσφέρουμε λοιπόν τις θυσίες μας και τις προσφορές μας με φόβο Θεού, με πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, ώστε να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό. Αυτός είναι ο ευλαβούμενος στον Κύριο, ο τρέμον στο Λόγο του Θεού. Αυτός εισακούγεται από το Θεό, είναι ευάρεστος στο Θεό. Ξέρει ότι ο Λόγος του Θεού είναι το παν, η αρχή και το τέλος. Ξέρει ότι μόνο ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Ξέρει ότι ο Θεός ευαρεστείται να περπατάς και να πράττεις κατά πάντα το Λόγο του Θεού, όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στη Γενή Διαθήκη. Κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Και έτσι ευλαβούμενος το όνομα του Κυρίου, ο Ιησούς Χριστός εισακούεται και ούτω εισακούεται, και έτσι εισακούεται κάθε ένας που προσεύχεται με ευλάβεια στον Πατέρα τον Ουράνιο. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Αν και είναι Υιός, έμαθε όμως την υπακοήν αφόσον έπαθε. Δεν είναι μόνο λοιπόν να φροντίζεις, να προσέχεις το Λόγο του Θεού, αλλά και να υπακούς το Λόγο του Θεού. Να υπακούς το γεγραμμένο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και μάλιστα την υπακοή τη μαθαίνεις μέσα από τις δοκιμασίες, την παιδεία και τα παθήματα που ο Θεός επιτρέπει να έρχονται στη ζωή σου. Και ούτω γενόμενος τέλειος, και έτσι ο Ιησούς Χριστός κατεστάθη τέλειος,
Πώς? Δια της υπακοής. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππισίους. Εταπείνωσε τον εαυτό του πώς? Γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και αυτή είναι η αιτία που ο Θεός τον υπερήψωσε. Γιατί έγινε υπήκοος. Η τελειοποίηση έρχεται δια της υπακοής. Κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, στην οδηγία και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ιησούς Χριστός γενόμενος εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού για αυτό το λόγο. Όχι επειδή ήταν Υιός. Τον υπερήψωσε ο Θεός και έδωσε σε αυτόν το υπερπάν όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Στο 9 εδάφιο λοιπόν και γενόμενος τέλειος δια της υπακοής, δια της ταπείνωσης εκ της υπακοής κατεστάθη έτοιμος σωτηρίας αιωνίου εις πάντα στους υπακούντες αυτών. Άρα ο Ιησούς Χριστός κατεστάθη τέλειος δια της ταπεινώσεώς του εκ της υπακοής κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε. Και γι' αυτό και του έδωσε καρπό πολύ και ο καρπός του μένει, καθώς λέγοντας κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούντας σε αυτόν. Αυτή είναι η αιτία όπου όλοι εμείς είμαστε το έργο του πόνου της ψυχής του. Αυτή ήταν η τελειοποίηση του Ιησού Χριστού, η δόξα του και η περίψωση σε αυτού, ώστε ο Θεός τον ονόμασε αρχιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος σε μας. Τότε στους Εβραίους, σήμερα τότε ο Παύλος ο Απόστολος στους Εβραίους, δηλαδή στην Εκκλησία των Εβραίων, σήμερα ο Λόγος του Θεού σε μας. Περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομαι και δισερμήνευτα, διότι γίνατε νοθρήτας ακουάς. Επειδή ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Πάλιν όμως έχετε χρίαν να σας διδάσκει της τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχή στερεάς τροφής. Εσείς λοιπόν λέει στους Εβραίους, ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Αλλά επειδή έχετε νοθρά στα σακουά σας, τεμπελιάζετε στο Λόγο του Θεού, δεν στρέφετε με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, αλλά επιπολέως ενεργείτε και εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, κατεργάζεστε επιπολέως την εαυτόν σωτηρία, γι' αυτό ενώ έως προς τον καιρό έπρεπε να ήσασταν διδάσκαλοι, είσαστε και πάλι νήπιοι. Έχετε ανάγκη να σας διδάσκει και πάλι τις, τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Και έτσι κατατίσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και όχι στερεάς τροφής. Και εξηγεί. Διότι πάσο μετέχον του γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξιν από συνήθεια έχουν τα αισθητήριά τους γεγυμνασμένα εις το να διακρίνουν το καλό και το κακό. Ένας λοιπόν μαθητής, ένας φοιτητής, ένας εργαζόμενος από συνήθεια ξέρει τι να κάνει. Όταν εργαζόμενα, γιατί τώρα είμαι συνταξιούχος, έβαζα το ξυπνητήρι σε 7 η ώρα, σηκωνόμουνα, μηχανικά θα έλεγα, από συνήθεια. Πήγαινα, έκανα μπάνιο, ξυριζόμουν, ντυνόμουν, έπινα έναν καφέ με τη γυναίκα μου και έφευγα. Έπαιρνα το δρόμο από συνήθεια και πήγαινα στο γραφείο μου. Εκεί άνοιγα το λάπτοπ, το κομπιούτερ, άνοιγα τα χαρτιά μου, ήξερα τι να κάνω.
Το ίδιο και η γυναίκα μου. Ξύπναγε, μάζευε το σπίτι, μαγείρευε. Γιατί? Γιατί σε λίγο θα έρθουν τα παιδιά και πρέπει να φάνε. Προπορεύεται τη ζωή ο άνθρωπος, ο σοφός, ο τέλειος. Δηλαδή ξέρει τι γίνεται. Βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο, γιατί αν δεν βγάλω θα σταματήσω στον δρόμο, θα μείνω. Από συνήθεια κοιτάω, έχει βενζίνη, δεν έχει βενζίνη. Πρέπει να κάνει σέρβις, δεν πρέπει να κάνει σέρβις. Ο φυσικός άνθρωπος λοιπόν από συνήθεια ξέρει τι πρέπει να κάνει και ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει. Βεβαίως υπάρχει και ο φυσικός άνθρωπος, ο κνηρός, ο νοθρός. Χτυπάει το ξυπνητήρι να πάει στη δουλειά, το κλείνει και λέει δεν πάω σήμερα. Ή άστα πάω μετά από 2 ώρες. Αλλά όταν πάει μετά από 2 ώρες δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν είναι καλό στη δουλειά του. Ή η γυναίκα. Λέει τώρα τι ώρα είναι, 9. Να πάω να κοιμηθώ λίγο. Κοιμάται μέχρι τις 12, στη 1 η ώρα έρχονται τα παιδιά, πεινάμε μαμά. Δεν έχω μαγειρέψει. Νοθρή γυναίκα, τεμπέλα. Το σπίτι χάλια. Τρέχει να διορθώσει. Τώρα τι θα κάνουν που δεν έχουν τα παιδιά να φάνε. Θα πάμε να παραγγείλουμε ένα σουβλάκι. Μα δεν τρώει, δεν μεγαλώνει το παιδί με σουβλάκι. Ο σοφός άνθρωπος, ο τέλειος φυσικός άνθρωπος είναι αυτός που προπορεύεται τη ζωή του. Δηλαδή ξέρει τι πρέπει να κάνει για να μην βρίσκεται σε αδιέξοδο. Να μην βρίσκεται σε πρόβλημα. Όλοι ξέρουμε, τα παιδιά ξέρουν. Πρέπει όταν σχολάσουν να πάνε να φάνε και να ανοίξουν το βιβλίο τους. Το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Πρέπει να διαβάσουμε. Γιατί? Γιατί αύριο θα βρεθούμε μπροστά στο δάσκαλο και δεν θα ξέρουμε το μάθημα. Θα βρεθούμε μπροστά στο διαγώνισμα και δεν θα γράψουμε καλά. Οι άνθρωποι λένε, ο σοφός άνθρωπος πριν πεινάσει μαγειρεύει. Και έτσι είναι. Έτσι είναι όμως και ο πνευματικός άνθρωπος. Ο τέλειος άνθρωπος. Ο οποίος δια την έξι κατά συνήθεια τα αισθητήριά του είναι γεγυμνασμένα στο να προλαμβάνει κάνοντας αυτό που πρέπει τις δυσκολίες που έρχονται. Δηλαδή μπαίνει, όπως είπαμε στην αρχή, στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Λαμβάνει έλεος και βρίσκει χάρη, ώστε όταν θα έρθει η ανάγκη να έχει έλεος και χάρη να αντιμετωπίσει την ανάγκη και αυτός, και όταν προσεύχεται για τα παιδιά του και τα παιδιά του, και όταν προσεύχεται για τη γυναίκα του και τη γυναίκα του, και όταν προσεύχεται για την τοπική εκκλησία, για την εκκλησία, για τα αδέλφια του μέσα στην εκκλησία. Αλλά όχι μόνο. Περπατάει πάντοτε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν χρειάζεται να προσευχηθεί μια γυναίκα να μαγειρέψω σήμερα ή να μαγειρέψω, Θεέ μου, πες μου. Είναι ανόητη γυναίκα. Ένα παιδί να πάω στο σχολείο σήμερα ή να μην πάω. Ανόητο παιδί. Ένας εργαζόμενος να πάω κύριε σήμερα στη δουλειά μου ή να μην πάω. Ανόητος άνθρωπος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και επειδή είναι σοφός και συνετός και επιμελής, τα κάνει. Αν είναι τεμπέλης και νοθρός, τότε δεν κάνει τίποτα. Έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Και ο πνευματικός και ο χαρισματικός. Πρέπει ταυτόχρονα να είναι ο άνθρωπος και πνευματικός και χαρισματικός. Πνευματικός στη σχέση του με το Θεό και με τους ανθρώπους, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, ώστε να είναι ευλαβούμενος στο όνομα του Κυρίου. Και χαρισματικός όλα τα χαρίσματα, ό,τι χάρισμα του έχει δώσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου, να το εργάζεται. Μην το κρύβει. Οι τέλειοι λοιπόν είναι οι έμπειροι στο λόγο της δικαιοσύνης του Θεού. Οι μη τέλειοι είναι άπειροι. Γιατί έχουν γιατί είναι νοθροί τας ακοάς. Και η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο Λόγο του Θεού. Έχουν άλλα πράγματα να κάνουν.
που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά. Με αποτέλεσμα να είναι νήπιοι. Και ένας νήπιος τι κάνει? Ό,τι γίνεται το κάνει η μητέρα του. Ένα παιδάκι 2-3 ετών, η μητέρα του το ξυπνάει, η μητέρα του το ταΐζει, η μητέρα του το ντύνει, η μητέρα του το στέλνει στον νηπιακό σταθμό, η μητέρα του το παίρνει από τον νηπιακό σταθμό, η μητέρα του το διαβάζει, η μητέρα του μιλάει το λόγο του Θεού, η μητέρα του του εξηγεί το λόγο του Θεού, του λέει ιστορίες μέσα από την Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν είναι και ο νήπιος πνευματικά άνθρωπος. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι έμπειρος στο λόγο της δικαιοσύνης, στο λόγο του Θεού, είναι ευλαβής, έχει φόβο Θεού και επειδή αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου, ο Θεός του δίνει σοφία και όσο μεγαλύτερη σοφία του δίνει ο Θεός, και τι σοφία μάλιστα, όπως λέει ο λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κορινθίους. Λέει λοιπόν, δεν λαλούμε, στο δεύτερο κεφάλαιο και το έξι εδάφιο, δεν λαλούμε σοφίαν με, συγγνώμη, λαλούμε δε σοφίαν μεταξύ των τελείων. Ποιον τελείων? Αυτών που ευλαβούνται το όνομα του Κυρίου, που φοβούνται το Θεό, που φροντίζουν να εξετάζουν προσεκτικά το λόγο του Θεού. Μην ξεκλίνουν δεξιά ή αριστερά. Σοφία μεταξύ των τελείων. Όχι σοφία του αιώνος τούτου ή των αρχόντων του αιώνος τούτου των θυρωμένων, αλλά λαλούμε σοφίαν Θεού, μυστηριώδη, αποκεκριμένη, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο φθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπων δεν ανέβησαν, αυτή είναι η σοφία του Θεού, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν. Ποιους? Εμάς ο Θεός αποκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Να λοιπόν ποιος είναι ο τέλειος, αυτός τον οποίον οδηγεί ο Θεός στα βάθη του Θεού. Συγγνώμη, οδηγεί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου στα βάθη του Θεού. Διότι ποιος των ανθρώπων γνώσκει τα μυστικά του ανθρώπου παρά μόνο το Πνεύμα του ανθρώπου κατοικεί μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού κανένας δεν τα γνωρίζει παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Εμείς λοιπόν δεν ελάβουμε, οι τέλειοι, δεν ελάβουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα βάθη του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Πώς? Μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί το Πνεύμα του Άγιο οδηγεί στο Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στο Πνεύμα του Άγιο. Τα οποία συνεχίζω και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς λόγους του Πνεύματος του Αγίου, ερμηνεύοντες στους πνευματικούς τα πνευματικά, λέει ο Απόστολος Παύλος, στους πνευματικούς, στους τέλειους, ερμηνεύοντας τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος, ο νήπιος, δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μωρία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικός κατανοούνται. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως κατανοεί τα πάντα, αυτός δε από κανέναν δεν μπορεί να κατανοηθεί, διότι ποιος εγνώρισε το νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν? Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Ποιος λοιπόν είναι ο τέλειος, ποιοι είναι οι τέλειοι? Αυτοί που δια της υπακοής όπως ο Ιησούς Χριστός, καθώς με ευλάβεια προσέχουν το Λόγο του Θεού στη λεπτομέρεια, με φόβο Θεού, αυτοί λοιπόν που όχι μόνο εκζητούν το θέλημα του Θεού, το αγωθόν, το ευάρεστον και το τέλειον μέσα από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, αλλά η πρόθεσή τους είναι να είναι υπάκουοι, να πράττουν το Λόγο του Θεού, ώστε αυτοί οι άνθρωποι καθίστανται καρποφόροι, γιατί ο Θεός τους καθιστά αίτιους σωτηρίας και
δεν είναι πλέον νήπιοι ώστε να τρέφονται μεγάλα, δηλαδή την αρχική διδασκαλία, αλλά αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, φέρονται εις την τελειότητα μέσα από το Λόγο του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Καθώς οι εμπειρίες οι πνευματικές αποδεικνύουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και η αλήθεια του Ευαγγελίου ερμηνεύει τις πνευματικές εμπειρίες. Και ένας άνθρωπος πια είναι κατηρτισμένος όχι μόνο θεωρητικά αλλά ιδιαιτέρως και πρακτικά, καθώς δεν είναι ακροατής του Λόγου του Θεού ακόμη και επιλύσμων, αλλά είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού, εκτελεστής του έργου μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι ο τέλειος, αυτή είναι η τέλεια που αναφέρεται εδώ, αγαπητέ αδελφέ μας και φίλε μας. Και η στερεά τροφή είναι όχι η αρχική διδασκαλία, αλλά είναι η εμβάθυνση, καθώς λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, να εμβαθύνουμε, να εντρυφούμε το Λόγο του Θεού. Μάλιστα να το διαβάσω από μέσα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του ο Ιάκωβος, ο Απόστολος Ιάκωβος. Λέγει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο: «Όποιος όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν», στο Λόγο του Θεού δηλαδή, «αυτός τότε γίνεται όχι επιλύσμον ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου. Αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση του Λόγου του Θεού, στην υπακοήν». Αυτή είναι λοιπόν η τέλη. Τώρα η δεύτερη σου ερώτηση, πάλι Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο και 6 εδάφιο διαβάζω. «Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, λέγει, και ας προσκυνήσω συν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Και το ερώτημα είναι, γιατί τον αποκαλεί πρωτότοκο? Πρωτότοκος είναι δια της Αναστάσεώς του, γιατί είναι ο πρώτος άνθρωπος, πρωτότοκος των νεκρών, ο πρώτος άνθρωπος που ανεστήθη. Μάλιστα το εξηγεί πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο ΙΓ και στο εδάφιο 30. Διαβάζω. Τον Απόστολο Παύλο που κηρύττει: «Ο δε Θεός, ο οποίος ανέστησε αυτόν νεκρών, ο οποίος εφάνη επί πολλάς ημέρας εις τους μεταυτού αναβάντας από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ήτιν εσύν οι μάρτυρες αυτού προς τον λαόν», και συνεχίζει: «Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς», λέει ο Απόστολος Παύλος, «την γενομένη στους πατέρας επαγγελία, υπόσχεση, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσε εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν, όπως είναι γεγραμμένο εν το ψαλμό το δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα». Άρα λοιπόν, όταν λέγει ο Λόγος του Θεού «Υιός μου είσαι εσύ, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον σε γέννησα», εννοεί την Ανάσταση του Χριστού, και γι' αυτό και τον αποκαλεί πρωτότοκο μεταξύ των νεκρών. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Ποιος? Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Γιατί ο άνθρωπος ανεστήθη, επειδή ο άνθρωπος απέθανε για τις αμαρτίες μας, και ο Θεός τον άνθρωπο ανέστησε, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, για τη δικαιοσύνη μας. Ο άνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει περιμόν. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και δεν υπάρχει διουδενός άλλου ονόματος δυνατότητα να σωθεί ο άνθρωπος παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού, του ανθρώπου Χριστού Ιησού. Βεβαίως ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς είναι ταυτόχρονα και Υιός Θεού, Θεός αληθινός, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Αλλά όταν εισαγάγει τον πρωτότοκο, εννοεί
τον άνθρωπο που αναισθήθη, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού που αναισθήθη και στέκεται στα δεξιά του Πατρός. Γι' αυτό και τον αποκαλεί πρωτότοκο, γιατί είναι ο πρώτος Αναστάς. Και τώρα περιμένουμε και εμείς την απολύτρωσή μας, την Ανάστασή μας. Το λέει και αυτό, γιατί θα είμαστε μια εκκλησία πρωτοτόκων στον ουρανό. Το λέει και το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους. Διαβάζω από το 8ο κεφάλαιο και από το 20 εδάφιο. «Επειδή κτίσεις υπετάχθη στη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτίση θέλει ελευθερωθεί από της δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Γι' αυτό είναι και πρωτότοκος πάσης κτίσεως. «Επειδή», το ξαναδιαβάζω, «και αυτή η κτίση θα απελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρουν ότι πάσα η κτίση τώρα συστενάζει και συνοδύνει έως του νυν. Και όχι μόνο οι κτίσεις, αλλά και εμείς αυτοί που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος του Αγίου και εμείς στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσία μας», δηλαδή την απολύτρωση του σώματος ημών. Εδώ στη γη είμαστε οι του Θεού του ζώντος. Αναγεννημένοι από τον Πατέρα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, εις ελπίδα ζώσα. Μετά όμως την αρπαγή της Εκκλησίας με την Ανάστασή μας, τότε στον ουρανό θα είμαστε υιοθετημένα παιδιά του Θεού, όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Πρωτότοκη, Εκκλησία πρωτοτόκων, με πρωτότοκον αδελφών, τον Ιησού Χριστό, όπως αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, λέγοντας: «Εξεύρομαι», από το 28 εδάφιο και το 8ο κεφάλαιο, «εξεύρομαι δε ότι πάντα συνεργώσιν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, τους κεκλειμένους κατά το προορισμόν αυτού, διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών». Αλλά πρωτότοκος είναι ο ανεστημένος άνθρωπος Χριστός Ιησούς που εισήλθε δια της αναλήψεώς του στους ουρανούς. Γιατί λοιπόν τον αποκαλεί πρωτότοκο και πότε τον εισήγαγε στην οικουμένη? Δια της Αναστάσεως αυτού και δια της αναλήψεως αυτού. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα, αγαπητέ μου φίλε και αδελφέ μας, μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τόσο ωραία και σημαντικά πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Εδώ όμως ο χρόνος μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς σας ευχόμεθα με πολύ αγάπη ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.